Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ και αγαπητοί τηλεθεατές. Σάββατο σήμερα, 5 Απριλίου. Και σήμερα η εκπομπή μας με τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά» βρίσκεται για άλλη μια φορά κοντά σας για να σας κρατήσει συντροφιά με θέματα σοβαρά, με θέματα επίκαιρα, με θέματα τα οποία αφορούν την ορθόδοξη πίστη μας, με θέματα τα οποία αφορούν την πατρίδα μας, τα εθνικά μας και κοινωνικά μας θέματα. Όπως σας έχουμε υποσχεθεί με τη βοήθεια του Θεού, πάντοτε προσπαθούμε το κατά δύναμη να σταθούμε κοντά σας, κοντά σε όλους εσάς που με τον δικό σας τρόπο και με την δική σας αγάπη συμπαραστέκεστε και στην ταπεινότητά μου αλλά και στην εκπομπή μας. Και έτσι λοιπόν έχουμε και έχω καθήκον και υποχρέωση όσο μπορώ να βρίσκομαι πάντοτε δίπλα σας, να ακούω τις δικές σας θέσεις, να ακούω τις δικές σας ενστάσεις, να ακούω τις δικές σας καταγγελίες και να είμαι μαζί σας και όλοι μαζί με τη βοήθεια του Θεού στους αγώνες μας. Για ένα τέτοιον αγώνα λοιπόν, δίκαιο, μεγάλο, υψηλό και εθνικοθρησκευτικό θα έλεγα, θα ασχοληθεί σήμερα για άλλη μια φορά η εκπομπή μας, η Φωνή του Πατροκοσμά, ένα αγώνα που όλοι εσείς και όλοι εμείς είδαμε και ζήσαμε στις 31 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα, στο πεδίο του Άριος, σε μια συγκέντρωση πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγαλειώδη, με πολύ φλόγα και πολύ παλμό, για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο κατά κόρον έχει ασχοληθεί η ταπεινότητά μου και η εκπομπή μας, και δεν ντρέπουμε να πω και είναι τιμή μου και καύχημά μου εν Κυρίω πάντοτε, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, να πω ότι με τη βοήθεια του Θεού ήμουν ένας από τους πρώτους, για να μην πω ο πρώτος, ο οποίος ασχολήθηκε με την συνθήκη Σέγγεν. Πριν ακόμα αρχίσουν οι μεγάλες διαμαρτυρίες και οι μεγάλες φωνές απανταχού της Ελλάδος, πρώτη εκπομπή μας και συγκεκριμένα 8 Φεβρουαρίου ασχολήθηκε με τη συνθήκη Σέγγεν. Έκανε 6 εκπομπές στο σύνολο, στη διάρκεια βέβαια ασχολήθηκαν και πάρα πολλοί άλλοι εκλεκτοί και τίμιοι αγωνιστές και κληρικοί και μοναχοί αλλά και λαϊκοί, που τα ονόματα τους έχουν πει κατά επανάληψη από την εκπομπή αυτή. Αλλά όλοι μαζί και πρώτοι επαναλαμβάνω η εκπομπή μας και η ταπεινότητά μου ασχοληθήκαμε με τη συνθήκη Σέγγεν και πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού ότι έχουν προσφέρει ένα μικρό λιθαράκι στην συγκέντρωση την οποία θα δούμε όλοι μαζί σε λίγο. Πιστεύω λοιπόν, χάρη του Κυρίου, ότι οι διαμαρτυρίες έχουν αρχίσει και φουντώνουν. Έχει ξεσηκωθεί θύελλα διαμαρτυριών από όλη την Ελλάδα και από κληρικούς και μοναχούς του νέου ημερολογίου, αλλά και από κληρικούς και μοναχούς του παλαιού ημερολογίου και από πολλές άλλες θρησκευτικές οργανώσεις και όχι παραθρησκευτικές οργανώσεις όπως αρέσκονται να λέγουν κάποιοι κύριοι. Όλοι μαζί λοιπόν έχουν αρχίσει μία θύελλα διαμαρτυριών προς πάσαν κατεύθυνση εναντίον του ελευθεριοκτόνου, εθνοκτόνου και ψυχοκτόνου νομοσχεδίου που έχει βέβαια κάπως εύηχο όνομα, το οποίο λέγεται προστασία του πολίτη από τις, με απλό τρόπο, από τις αυθαιρεσίες του ηλεκτρονικού φακελού μας, το οποίο ψηφίστηκε και ασχοληθήκαμε και με αυτό το θέμα την προηγούμενη εκπομπή μας ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου. Και βέβαια που το νομοσχέδιο αυτό για την προστασία του πολίτη είναι ένα σκαλοπάτι πριν από την ψήφιση της συνθήκης Σέγγεν. Διότι βάσει της συνθήκης Σέγγεν, απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η εφαρμογή όλων των άρθρων της συνθήκης αυτής είναι να ψηφιστεί ένας νόμος για να προστατεύει δήθεν τους πολίτες από τις λεγόμενες αυθαιρεσίες του εκάστοτε κυβερνώντος και του εκάστοτε ελέγχοντος ή της εκάστοτε αρχής. Που βέβαια από τη μία μας λένε ότι θα ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο για να μας προστατεύουν και από την άλλη το ίδιο το νομοσχέδιο ιδρύει, συνιστά μία αρχή, μία πενταμελής αρχή η οποία σύμφωνα με το άρθρο το συγκεκριμένο και αν θυμούμε καλώς είναι το 18ο άρθρο
Είναι η αρχή αυτή, παρακαλώ πολύ, είναι ανεξέλεκτος. Δεν ελέγχεται από κανένα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει το ίδιο το νομοσχέδιο. Τα έχουμε πει και σε άλλες μας εκπομπές. Βέβαια, πολλοί έγραψαν και είπαν για τη συγκέντρωση αυτή και εκ των προτέρων, αλλά και εκ των υστέρων. Βέβαια, είμαστε συνηθισμένοι από τις διάφορες παρεμβάσεις κάποιων κυρίων και από τις διάφορες συκοφαντίες κάποιων κυρίων. Οι περισσότερες εφημερίδες ασχολήθηκαν ηρωνικά με το όλο θέμα, μίλησαν για κάποιες παραθρησκευτικές οργανώσεις. Θα δούμε ποιες είναι αυτές οι παραθρησκευτικές οργανώσεις στο βίντεο το οποίο ακολουθεί. Μίλησαν λοιπόν για κάποιες παραθρησκευτικές οργανώσεις, μίλησαν για κάποιους φανατισμένους από τον Μεσαίωνα, μίλησαν για μερικές εκατοντάδες ή στην καλύτερη περίπτωση μερικές χιλιάδες, και η πιο αντικειμενική εφημερίδα, να φανταστείτε, μίλησε για 10.000 κόσμο, και θα δούμε στη συνέχεια αν ήτανε εκατοντάδες ή έστω και 10.000 κόσμο, και μίλησαν με πάρα πολλά άσχημα, ηρωνικά, χλεβαστικά και συκοφαντικά σχόλια. Απαξιώ να αναφέρω και τους συντάκτες των εφημερίδων και τις εφημερίδες που τολμώ να πω ότι είναι σχεδόν όλες εκτός ελαχίστων εξαιρέσεως και εκτός βεβαίως από τον έγκριτο τηλεοπτικό σταθμό της Τηλετώρα, από την έγκριτη εφημερίδα της Ελεύθερη Ώρα και Νέοι Άνθρωποι και από μερικές άλλες εφημερίδες και τηλεοπτικές εκπομπές. Ας παρακολουθήσουμε όμως, αγαπητοί χριστοαδελφοί, μερικά αποσπάσματα από την μεγάλη και μεγαλειώδη πανελλαδική αυτή συγκέντρωση, την οποία είχαμε την χαρά και την τιμή να καλύψει η εκπομπή μας, η Φωνή του Πατρό Κοσμά. Και θα είμαστε πάλι σύντομα κοντά σας. Το θέμα είναι όχι στη συνθήκη του Σέγγεν. Το θέμα είναι όχι στο ηλεκτρονικό πακέτο. Το θέμα είναι όχι στις νέες ταυτότητες. Το θέμα είναι όχι αυτήν την ώρα να ακουστεί η φωνή όλων. Το θέμα είναι να μείνουμε μέχρι τέλος. Είσαστε βάλτης της μαχωμένης ορθοδοξίας. Παρακαλούμε λοιπόν για την κατανόηση, ιδιαίτερα από τους Αγίους Αρχιερείς. Τους παρακαλούμε από εδώ και πέρα να αναλάβουν το έργο το εθναρχικό, να αναλάβουν ευθύνες και υποχρεώσεις ενώπιον του Κυρίου. Παρακαλούμε λοιπόν να γίνουν οι ανακοινώσεις. Θα σας πούμε δύο λόγια. Εμείς θέλουμε, ακούτε, θέλουμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε ειλικρινά, να μιλήσετε όλοι. Δεν υπάρχει χρόνο. Ακούστε, δεν υπάρχει χρόνο. Λοιπόν, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Δεν θα μείνει κανείς, μα κανείς σας λέω, που να μην πιέσει από μία λέξη, όχι όλοι σας, αλλά από τους φορείς, να πούνε μία λέξη. Διότι ήρθαμε εδώ για να γίνουμε ότι δεν θα χαιρονόμαστε και δεν παίρνουμε τη συνθήκη της έτσι. Εδώ και σας καλέσαμε για να καταγγείλουμε αυτήν τη στιγμή ότι βρισκόμαστε τις στιγμές εκείνες κατά τις οποίες ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδος, όταν επρόκειτο να γίνει η κατοχή από τους Γερμανούς, ο ομιλητής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ελλάδος είπε τις τελευταίες λέξεις. Από αυτήν τη στιγμή η φωνή της Ελλάδος σταματάει. Η Ελλάδα είναι υπογερμανική κατοχή. Σας καταγγέλνουμε λοιπόν ότι με το ψήφισμα αυτό που έγινε στη προστασία δίθεν του ατόμου, τάσαμε στα πρόσφυρα της συνθήκης του Σέγγεν και της εκπαλωσίας της νέας ρωμαϊκής ευρωπαϊκής εκπαλωσίας. Εάν δεν προλάβουμε αυτή τη στιγμή
να δηλώσουμε με όλη τη δύναμη τη φυγή μας ότι δεν γινόμαστε υποχείριοι της Ευρώπης, διότι εμείς δώσαμε χέρια και πόδια, το γράμμο, το βύθι, είπαμε το ιστορικό όχι, και τώρα δεν θα υπογράψουμε, δεν θα υπογράψουμε με απάτη, με δόλο να παραδώσουμε την ελευθερία, να ετοιμάσουμε τους ήρωες του 21 και του 40 και να προδώσουμε το Σύνταγμα, την ελευθερία, τα παιδιά μας και τις δέντερες, τους άφοντας και να φύγουν και να μας καταζώνται. Όχι στο ΣΕΝΕ! Τι να μιλήσω περί του αναγκρισμού των πολιτικών ορισμένων. Τι να πω αυτή τη στιγμή. Ελέγχει μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Ελέγχει μέσα στη Βουλή των Ελλήνων από τον κύριο Υπουργό. Υποσχέτα. Λέει, ακούτε κουβέντα. Δεν είμαστε, λέει, φίλοι, για να μην το ψηφίσουμε, ακούτε. Δηλαδή, είναι θάρρος το να καταδικάσει την Ελλάδα, δηλαδή να την μάθει, κύριε Γιαννόπουλε. Αλλά εκείνο, εκείνο που είναι το σημαντικότερο, είναι ότι έρχονται με δόλο και απάτη να περάσουμε στον ελληνικό λαό τον νόμο αυτόν, ο οποίος δεν είναι προστασία, αλλά είναι νομιμοποίηση του λεγενικού φαγελώματος και κατάργηση του συντάγματος. Το άρθρο 2, ακούτε, το άρθρο 2 του ελληνικού συντάγματος λέει το εξής. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την προτακτική υποχρέωση της πολιτείας. Άρθρο 9. Ο κύριος Γιακουμάτος. Χριστιανοί Ορθόδοξοι Έλληνες Πατριώτες, βρίσκομαι σήμερα εδώ για να δηλώσουμε την παρουσία μου, ώστε να πολεμήσω μέσα και έξω από τη Βουλή μέχρι τέλος αυτή η διαβολική σύμβαση του ΣΕΚΕ. Είμαι σήμερα εδώ ως πολίτης, αλλά πάνω απ' όλα ως χριστιανός, για να δηλώσω ότι πρέπει να επαγγελθούμε σήμερα που η επιστήμη με τον κλονισμό, με τις μεταλλαγές, με τη σόγια, το λάδι μεταλλάξανε. Σήμερα που οδηγούμεθα όλοι στην καταστροφή, πρέπει να έχουμε ψηλά τη σημαία της χριστιανοσύνης, τη σημαία του Χριστού και του πατρίδος. Μαζί στον αγώνα υπερπίστεως και πατρίδος. Και να είναι σίγουροι οι μασόνοι που αντιστέκονται στη Βουλή με όποια τάχατε μέσα, ότι η εικόνα του Χριστού θα μπει είτε το θέλουν είτε όχι μέσα στο κοινοβούλιο. Γιατί ο λαός σήμερα ξέρει καλά ότι αυτή η χώρα, μια μικρή χώρα, έμεινε ο λαός ανάδελφος, όχι από τα μεγάλα κανόνια, όχι από τον προδιάσκο στρατό, αλλά από το κατήλι της Παναγιάς που κρατάγαμε αναμένο 400 χρόνια. Ο Θεός να είναι μαζί σας στον αγώνα της τελικής νίκης. Να είστε καλά. Και τώρα ο κύριος Καμένος θα σύντομο και θερμό χαιρετισμό. Έρχομαι από το Άγιον Όρος με την ευχή των Αγίων Πατέρων. Ο αγώνας είναι αγώνας για την πατρίδα, για την ορθοδοξία, για την ελευθερία του ανθρώπου. Έρχονται στην ποτά του.
το αξιόλογο ίδιο όπως ήταν αριστεράτος. Σε 20 μέρες παίρνουνε τη συνθήκη Σέγγεν. Πρέπει να τις αντούμε, κλήρος και λαός, να πούμε το μεγάλο όχι. Προσέξτε, εάν περάσει η Σέγγεν, σημαίνει πρώτον ότι καταργείται η Ελλάδα ως έθνος κράτος. Δεν υπάρχει πλέον πατρίδα πέρα από τη Σέγγεν. Ο κάθε Γερμανός χωροφύλακας θα έρχεται να επιβάλλει την τάξη στην πατρίδα μας. Αν περάσει τη δίκη Σέγγεν, με ένα δημοψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ορίσουν θρησκευτικό αρχηγό της Ευρώπης οι 350 εκατομμύρια καθολικοί τον Πάπα και θα καταργήσουν την Ορθοδοξία. Δεν θα το επιτρέψουμε! Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί με τη δυνατή φωνή! Γιατί ορκιστήκαμε στην Αγία Τριάδα! Γιατί ορκιστήκαμε στην πατρίδα! Δεν έχουμε διαφορές και ορθόδοξοι! Μαζί θα προχωρήσουμε ενωμένοι! Γιατί πλέον είναι ζήτημα ζωής της θανάτου! Με την ευχή του Θεού προχωρούμε στον αγώνα! Ζήτω η πατρίδα! Ζήτω η ορθοδοξία! Ζήτω η ελευθερία του ανθρώπου! Παρακολουθήσατε, αγαπητέ Χριστόαδελφοι και αγαπητοί τηλεθεατέ, μερικά πλάνα από την μεγάλη αυτή πανελλαδική συγκέντρωση που έγινε στο πεδίο του Άριος 31 Μαρτίου. Θα συνεχίσουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα δούμε και άλλα πλάνα. Συνεχίζουμε, αγαπητοί Χριστόαδελφοι, την εκπομπή μας με τίτλο «Η φωνή του Πατροκοσμά», η οποία βρίσκεται κοντά σας κάθε Σάββατο στις 3 η ώρα το απόγευμα έως τις 4. Σήμερα το θέμα το οποίο ασχολούμεθα είναι για άλλη μια φορά η συνθήκη του Σέγγεν. Δείξαμε στο πρώτο μέρος μερικά πλάνα, μερικά αποσπάσματα και ομιλίες από τους ομιλητές της μεγάλης αυτής συγκεντρώσεως που έγινε στις 31 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα στο πεδίο του Άρεως. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με την συνέχεια και άλλων ομιλιών και άλλων πλάνων από την μεγάλη αυτή συγκέντρωση, την οποία επαναλαμβάνω κάλυψε η εκπομπή μας «Η Φωνή του Πατροκοσμά». Για όσους από τους αγαπητούς τηλεθεατές ενδιαφέρονται να προμηθευτούν την κασέτα με όλη την συγκέντρωση και όλη την πορεία και όλες τις ομιλίες, μπορούν να απευθυνθούν εις τα γραφεία του συλλόγου μας, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που είναι στην οδό το ΣΥΤΣΑ 1Β, εις τον τέταρτο όροφο, το ΣΥΤΣΑ 1Β στον τέταρτο όροφο, πίσω από το Πολυτεχνείο, ή να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του γραφείου μας, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που είναι 82-39-300 και 82-34-332. Επαναλαμβάνω, 82-39-300 και 82-34-332. Επίσης, για όσους από τους αγαπητούς τηλεθεατές θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας μετά το πέρας εκπομπής, μπορούν να πάρουν στο τηλέφωνο του τηλεοπτικού σταθμού της Τηλετώρα, που είναι 92-70-902 έως και 905, 92-70-902 έως και 905, μετά το πέρας της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αποσπάσματα και άλλα αποσπάσματα από την μεγάλη αυτή συγκέντρωση. Συγκινημένος από τη μεγάλη παρουσία σας, το κάλεσμα του καθήκοντος για αγώνα κατά της κλαδιάς που έτσι, δυστυχώς, δεσμά αλήτρωτα εχαριέφθησαν κατά της προσωπικής μας ελευθερίας από τους εθνοπατέρες που με την ψήφο μας στείλαμε στο κοινοβούλιο για την τήρηση του συντάγματος. Συγχαίρουμε όσους βουλευτάς είχαν το σθένος να καταδικάσουν τον τρομονόμο της εχμολοσίας. Η ψήφιση του νόμου για την προστασία των δεδομένων ατομικού χαρακτήρα είναι τουλάχιστον εμπεγμός, αφού το ατομικό απόρριτο γίνεται κοινών άγνωσμα. Σοβαρό ερώτημα. Και αυτή τη στιγμή από το περιβόλι της Παναγίας μας, από το Άγιο Όρο, ένα θερμό από το μυστικό χαιρετισμό, από την Ιερά Βολή Εσπιμένου. Ιερά
Αγίων Μονή του Εσφυγμένου, πρωτοφόρος της ομολογιακούς αγώνας κατά της συγχρόνου πανερέθεως του οικουμενισμού και κατά των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, καρτών και λοιπών, με τον επάρατον αριθμό του 666 του Αντιχρίστου, εν επιγνώση της σημερινής νικήσεως που επικρατεί εις τους Ορθοδόξους Έλληνας, παρακαλεί άπαντας όσους πονούν των τόπων αυτών που εσφόρτισε το φως του κλασσικού πολιτισμού κατά την αρχαιότητα, εις τα πέρατα της οικουμένης, ότε οι σημερινοί δίθεν πολιτισμένοι λαοί του φόβομεν την βασιλεία των ουρανών αντί την Αγίου Φακής. Μεταφέρω στη μεγαλειότητα τη συγκέντρωση τον αγωνιστικό χαιρετισμό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Κατηλίκου, τον οποίον και εκπροσωπώ. Αδελφοί χριστιανοί, συγκεντρωθήκαμε σήμερα ομοσημαδών επί το αυτό, κάτω από τη βοήθεια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, είναι ενενή στόματι και μια καρδία διαμαρτυρηθούμε και διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στο ηλεκτρονικό φακέλωμα που επιβάλλει η συνθήκη Σέγγεν. Από την ηρωική, μαρτυρική και ιστορική Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγιανίας και εκπροσωπών των σεβασμιότατων Μητροπολίτη μας κύριο Αμπρόσιο, μεταφέρω το αγωνιστικό μήνυμα στην παρουσία σας. Από την Μητρόπολη που ξεπίδησε η ελευθερία του έθνους και από την ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων, μεταφέρω με θερμό αγωνιστικό μήνυμα για την ελευθερία του ανθρώπου και αρνούμεθα να υπογράψουμε τη συνθήκη του Σέγγεν. Αντιτεθόμεθα στην παραβίαση της προσωπικότητας του ανθρώπου και δηλώνουμε την πίστη μας στο δίκαιο αγώνα μας. Δηλώνουμε την πίστη μας στα ιδανικά της πατρίδος μας. Γιατί ζει Κύριος ο Θεός και ή ο Θεός με τιμών που δίσκα τιμών. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζονται λόγια, έργα χρειαζόμεθα, έργα αδερφοί μου, έργα πίστεως, έργα των παρνήσεως και αποθυσίας. Από τα αγαπητοί μου, θα είναι το συντομότερο, εάν καιρός καλέσει, κατά την φράση, κατά την διατύπωση του πυρήνου κήρυκος, διαπρισμού κήρυκος της Ορθοδοξίας μας, του Αγίου Βριανίου Θεοσύν, να είπαμε και να υπογράψουμε το αίμα μας. Ω φίλοι, ω φιντάτη Ορθοδοξία, ενσύ εγεννήθημεν, ενσύ ζώμεν, ενσύ αναπνέωμεν, είχε καιρός και ενδεκλή. Μυριάκης, Μυριάκης, Μυριάκης υπερσούν ευθυκόμετα. Ο αγωνιστής εκ των πρώτων κατά του ηλεκτρονικού φακελώματος για σύντομο χαιρετισμό Πατήρ Νεκτάριος Πουλατιώτης. Πατέρες, σεβαστοί και αδελφοί, από το 1983 φωνάζουμε ισότα τότε μη ακουόντων. Σήμερα και χρόνο με το χρόνο. Γι' αυτό και εμείς από το Τρίκορδο ήρθαμε σήμερα, από Μακεδονία έφτασαν, από Καβάλα, από Καλαμάτα, από Δράμα, από Λάρισα, από Τρίπολη, από όλη την Ελλάδα βρίσκονται εκπρόσωποι Μητροπόλεων όλων των Ελλήνων. Το 1993 έχει λάβει επίσημη απόφαση ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ με όλους τους 80 αρχιερείς, η οποία κοινοποιήθηκε στο έγγραφο προς το λαό και μοιράστηκε. Εκεί μέσα η σύνοδος αποφαίνεται εν πνεύματι Αγίων και λέει, όταν έρθει ο καιρός και ψηφιστεί ο νόμος, ο ηλεκτρονικός, καλείται ο λαός του Θεού να αντιδράσει τα τέκνα της Εκκλησίας. Αντιδρούμε, καλούμε όμως τους φυσικούς ηγέτες μας, καλούμε
τους Μητροπολίτες μας, την Ιερά Σύνοδο, τον Αρχιεπίσκοπο, να δώσει μπροστά και εκείνος με τον τρόπο που ξέρει τη μάχη. Παπαφλέσσα, τον αγώνα μπροστά, Παπαφλέσσα, όλα με Παπαφλέσσα. Ο Άγιος Κοίνθου Προπολού καιρού εδήλωσε επισήμως και γραπτός ότι εμείς δεν θα πάρουμε τις ταυτότητες στις ηλεκτρονικές. Λάβαμε εντολή του αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε εδώ με 30 και πλέον πούλμαν και να παρακαλέσουμε να φωτίσει τους ανθρώπους της πολιτείας μας. Για τη συμπαράσταση τους ευχαριστούμε όλους. Θα καθόμαστε 2 ώρες μόνο να ανακοινώσουμε τα ονόματα των σωματείων και των χριστιανικών οργανώσεων. Ζήτω και έβγε σε όλους αυτούς τον Τίμιο Σταυρός. Ζέγγε, νέα, δεν θέλει νεολαία. Όχι, στο έτσι, εκείνα έτσι. Πείτε η Ελλάδα μας, πείτε η Ορθοδοξία μας, πείτε τα νιάτα της Ελλάδος. Ο Ιερός Κλήρος, τα Άγια Ησυχαστήρια, ο λαός του Θεού, την αγάπη σας. Όλοι μαζί να ψάλουμε η υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια. Εδώ αγαπητοί τηλεθεατές, έχει αρχίσει η πορεία, ευρισκόμεθα στην Οδό Πανεπιστημίου, λίγο κάτω από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, λίγο πιο κάτω από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Είδατε τις εκατοντάδες του Ιερού Κλήρου, παρακολουθείτε μάλλον τους εκατοντάδες του Ιερού Κλήρου, που πρωτοστατεί εις τον μεγάλο αυτό εθνικό αλλά και θρησκευτικό μας αγώνα. Και στη συνέχεια παρακολουθείτε πλάνα από την μεγαλειώδη αυτή πορεία των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων Ορθοδόξων και όχι όπως ήθελαν κάποιοι κύριοι δημοσιογράφοι να παρουσιάζουν ως μερικές εκατοντάδες ή κάποιοι άλλοι πιο περισσότερο αντικειμενικοί έφτασαν μέχρι τις 2, άλλοι 3, άλλοι 5 και ο καλύτερος από όλους τους 10.000. Εάν εσείς με την δική σας λογική και με τα δικά σας μάτια τα οποία βλέπετε και παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή την πορεία όλων αυτών, όλης αυτής της λαοθάλασσας, κρίνετε ότι είναι εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες, μέχρι 10 όπως είπαν αυτοί οι κύριοι, τότε έχουν δίκιο αυτοί οι κύριοι. Είναι μία λαοθάλασσα η οποία ξεχύθηκε, παρόλο που το λέγω αυτό αν και είναι εις βάρος μας, δεν ήταν και πάρα πολύ προετοιμασμένη η συγκέντρωση.
Βλέπετε όμως και βλέπουμε όλοι, αγαπητοί Χριστοαδελφοί, τι μπορούμε να κάνουμε εάν όλοι είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι και αδελφωμένοι. Χιλιάδες κόσμος, δεκάδες χιλιάδες κόσμος, είναι πολύ μεγάλη η πορεία, δεν θα μπορέσουμε να τη δείξουμε όλοι. Μόνο αυτό σας λέγω, ότι τραβούσαμε περίπου μία ώρα. Σταθερή η κάμερα στο σημείο αυτό που βλέπετε, μία ώρα η πορεία κράτησε μέχρι να, από την αρχή μέχρι τέλος της πορείας. Η κεφαλή της πορείας βρισκόταν στο Σύνταγμα και η ουρά, αγαπητοί τηλεθεατέ, ήταν πέρα από την Ομόνοια, στο Πολυτεχνείο. Αν αυτές είναι μερικές εκατοντάδες ή έστω 5 ή 10 χιλιάδες κόσμος, τότε λυπούμεθα πάρα πολύ για τον κυτρινισμό, τον κίτρινο τύπο, αυτό των κατά τα άλλα δημοκρατικών δημοσιογράφων και αντικειμενικών δημοσιογράφων που υπηρετούν την αλήθεια, το λαό, το έθνος, την πατρίδα και τη θρησκεία. Λυπούμεθα πάρα πολύ, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Σε κάποια σημεία βέβαια η πορεία είναι λίγο αραιή, αλλά αμέσως μετά, όπως βλέπετε, έχετε δει και θα δείτε αμέσως μετά, πάλι το πλήθος είναι ξανά συμμαζεμένο, μαζεμένο αν θέλετε. Ας τα βλέπουν λοιπόν αυτά όλοι οι κύριοι, οι υπεύθυνοι, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν με το στανιό, με το ζόρι, αυτό τον ελευθεριοκτόνο και ψυχοκτόνο νόμο, νομοσχέδιο για την προστασία δίθεν του πολίτη, και αμέσως μετά να ψηφίσουν σε λίγες μέρες στη Βουλή τη Συνθήκη Σέγγεν, η οποία προσβάλλει βάναυσα τα ανθρώπινά μας δικαιώματα και την ελευθερία μας, και σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά και σαν γνήσιοι Έλληνες πατριώτες. Και δεν είναι θρησκευτικές, παραθρησκευτικές μάλλον οργανώσεις, είναι κλήρος και λαού, το τονίζω αυτό, κλήρος και λαού νέου και παλαιού ημερολογίου. Είδατε μερικούς από τους εκπροσώπους που ομίλησαν στην συγκέντρωση αυτή, την τόσο σπουδαία και σημαντική. Εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παντελεήμονα, τον είδατε, μίλησε. Εκπρόσωπος του Αιγυαλίας και Καλαβρίτων κυρίου Αυροσίου, του Μητροπολίτου, μίλησε. Εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, μίλησε. Από το Άγιον Όρος Πατέρες, ο πατήρ Νεκτάριος ο Μονατσιώτης, ο τόσο γνωστός και αγαπητός σε όλους σας, και πλήθος άλλων κληρικών και μοναχών, αλλά και λαϊκών. Και πόσοι άλλοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μιλήσουν. Την μεγάλη αυτή συγκέντρωση πρέπει να πω, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι παρέστησαν και οι γνωστοί καλλιτέχνης, οι τόσο αγαπητοί και συνάμα ευσεβείς, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η κυρία Βίκη Μοσχολιού, καθώς και ο γνωστός σε όλους σας αγωνιστής, πρώην τραγουδιστής, κύριος Γιώργος Κινούσης. Επίσης να πω ότι παρέστηκε σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση και ο Γενικός Διευθυντής του Τηλεοπτικού Σταθμού της Τηλετόρα, ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, καθώς και ο κύριος Χρήστος Ρίζος. Και όπως γνωρίζω, ο Τηλεοπτικός Σταθμός Τηλετόρα είναι ο μοναδικός σχεδόν ο οποίος στάθηκε από την αρχή στο πλευρό όλων αυτών των αγωνιστών Ορθοδόξων Ελλήνων για το συγκεκριμένο θέμα και για άλλα θέματα φυσικά. Η ώρα είναι 16:40, 31/3/1997. Αν θα παρακολουθήσετε την ώρα, είχαμε ξεκινήσει περίπου από και μισή, τώρα πάει και 42, θα δείξει σε λίγο και 45, και ακόμα η πορεία δεν τελείωσε. Μία ώρα πορεία.
δεκάδες, επαναλαμβάνω, χιλιάδες πιστών λαού, λαοθάλασσα πραγματική. Ντροπή λοιπόν σε όλους αυτούς τους αισχρούς δημοσιογράφους, οι οποίοι δυστυχώς διεστρεβλώνουν την πραγματικότητα και την αλήθεια και θέλουν να μας παρουσιάσουν ως παραθρησκευτικές οργανώσεις και ως άνθρωποι, ανθρώπους του Μεσαίωνα. Άνθρωποι του Μεσαίωνα είναι αυτοί οι κύριοι και όχι εμείς. Εδώ είμαστε έξω στη Βουλή, μερικά πλάνα έξω από τη Βουλή. Έχει φτάσει η πορεία δηλαδή έξω από τη Βουλή και η Επιτροπή έχει εισέλθει μέσα στην Βουλή για να παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, το ψήφισμα όλων αυτών των χιλιάδων Ορθοδόξων Ελλήνων. Συγκέντρωση ήταν μεγαλειώδης πραγματικά, που ξεπέρασε τα περσινά δεδομένα. Ήρθαμε εδώ να αντισταθούμε και να διαμαρτυρηθούμε εναντίον της συνθήκης του Σέγγεν, η οποία δένει κυριολεκτικά τον άνθρωπο, τον Έλληνα Ορθόδοξο Χριστιανό, με δεσμά τα οποία δεν θα μπορεί να τα βγάλει. Την εκφώνησή μου εκεί, εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη Πυραιός, είπα ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και σαν εικόνα του Θεού είναι πλασμένος ελεύθερος και δεν έχει δικαίωμα κανένας να καταστρατηγήσει αυτή την ελευθερία. Αντίθετη, σε αυτό που πάνε να μας κάνουν με τις ευλογίες της Ευρώπης και θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε για αυτό το πράγμα. Εκπρόσωπος φοιτητικής παράταξης στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, το μόνο που έχω να πω είναι ότι με λυπεί που λείπουν σήμερα από την πρώτη γραμμή οι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, καθώς και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία έπρεπε να πρωτοστατήσει σε αυτόν τον γνήσιο αγώνα των Ορθοδόξων και Ελλήνων Χριστιανών ενάντια στο νόμο που πάνε να μας επιβάλλουν, το νόμο άνομο που πάνε να μας επιβάλλουν ή των Βρυξελών, καθώς και οι διεθνείς σιωνιστές. Σχολής Αθηνών. Παρακολουθήσατε λοιπόν, αγαπητοί χριστοαδελφοί και αγαπητοί λεθεατέ, μερικά πλάνα, αποσπάσματα από την μεγάλη, από την μεγαλειώδη και σπουδαία αυτή συγκέντρωση που έγινε στις 31 Μαρτίου στο πεδίο του Άρεως κατά της συνθήκης του Σέγγεν. Όπως είδατε, ο λαός ήταν χιλιάδες, πάνω από 50.000, με σιγουριά και βεβαιότητα η αρχή ήταν στο Σύνταγμα και ουρά πέρα από την Ομόνοια στο Πολυτεχνείο. Και δεν ήταν μερικές εκατοντάδες όπως ακούσατε που έλεγα. Κοντά στη συγκέντρωση από τους πρώτους ήταν και η γνωστή καλλιτέχνηδα, η κυρία Βίκη Μοσχολιού, που με τη βοήθεια του Θεού, με την απλότητά της και με την αγάπη της και με την τόσο διάχυτη και διακριτική παρουσία της, μας είπε κάποια πράγματα σε μια συνέντευξη που είχα τη χαρά να μου δώσει. Ας την ακούσουμε τι λέγει. Ανάγκη. Σίγουρα να βρίσκομαι κι εγώ σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, γιατί πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη συγκέντρωση και ας το ειρωνεύτηκαν ορισμένοι εκφωνητές της ειδήσης που λέγανε, μάλιστα άκουσα και κάποια κυρία εκφωνήτρια να λέει 2-3 χιλιάδες πιστοί, αυτές οι οργανώσεις οι θρησκευτικές. Δεν είμαστε οργανώσεις θρησκευτικές, είμαστε Ορθόδοξοι όλοι, είμαστε και με το παλαιό ημερολόγιο και με το νέο. Εδώ ο σκοπός είναι κοινός, η Εκκλησία είναι μία, το πιστεύω μας είναι ένα και πραγματικά χάρηκα που είδαμε, για μένα το Λάιτστο νομίζω ήταν 40-50 χιλιάδες κόσμος. Είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν ήταν μόνο γριούλες, θέλω να τονίσω, ήταν και νέα παιδιά, ήταν και νέες κοπέλες, νέα αγόρια και αυτό με έκανε να χαίρομαι περισσότερο, γιατί πραγματικά αρχίζει ο κόσμος και ενδιαφέρεται για τη συνθήκη Σέγγεν και για το 666, το οποίο είναι γραμμένο μέσα στην Αποκάλυψη που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ήθελα να είμαι σε αυτή τη συγκέντρωση
Και από εδώ και μπρος πραγματικά θα είμαι μπροστάρισα σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ο κόσμος πραγματικά πρέπει να ενημερωθεί. Είναι και εθνικό, αλλά είναι και θρησκευτικό το θέμα. Όπως και εσείς ξέρετε, γιατί και εγώ ενημερώνομαι από εσάς, και όχι μόνο και από εσάς, αλλά και από διάφορους βουλευτές που το βλέπουν πολιτικά το θέμα. Εγώ βέβαια το βλέπω και θρησκευτικά πάρα πολύ, γιατί με ενδιαφέρει, όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει η πατρίδα μου, και τα δύο με ενδιαφέρουν πολύ. Και ενημερώνομαι, και αυτά που έχω ενημερωθεί θα ήθελα να τα πω στον κόσμο. Εμείς παίρνοντας αυτή την ταυτότητα θα μπορούν αυτοί ανά πάσα στιγμή τον καθένα μας να μας ελέγξει για οτιδήποτε τους ενδιαφέρει για τον καθένα μας. Τι κοινωνικά φρονήματα πιστεύουμε, έχουμε. Ξέρω εγώ αν είμαστε εντάξει στη ζωή μας. Ποιοι σήμερα... Επιτρέπεται ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα, όπως λέγει χαρακτηριστικά. Ναι. Ο νόμος αυτός, ευαίσθητα δεδομένα, δηλαδή φυλετικές διακρίσεις, εθνικότητες, ερωτική ζωή, υγεία κλπ. Τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Εγώ το πάω ακόμα και πιο βαθιά. Σήμερα, αν οι εργαζόμενοι που η μοναδική τους, το μοναδικό τους αίτημα που μπορούν να, πετήσουν τα αιτήματά τους είναι η απεργία και οι πορείες, δεν θα μπορούν να το κάνουν. Γιατί αμέσως θα πιάνουν αυτούς που ξεκινάνε την πορεία, το ελάχιστο, αν μη τι όχι, τους αρχηγούς. Ήδη θα είμαστε φακελωμένοι όλοι. Δηλαδή θα μπορούμε να ζητήσουμε τα αιτήματά μας. Δεν θα μπορούμε... Με λίγα λόγια θα χάσουμε την ελευθερία μας. Την ελευθερία μας σίγουρα. Και εγώ επειδή έχω γεννηθεί ελεύθερος άνθρωπος, θέλω πραγματικά και να ζήσω ελεύθερα και να πεθάνω ελεύθερα. Παρακολουθήσατε μία συνέντευξη εκβαθέων, θα έλεγα, από την γνωστή καλλιτέχνητα κυρία Βίκη Μοσχολιού. Ζητάω δημόσια συγγνώμη που δεν έχω το χρόνο να δείξω όλη τη συνέντευξη, η οποία ήταν περίπου μισή ώρα. Υπόσχομαι σε κάποια άλλη εκπομπή να δείξω ολόκληρη τη συνέντευξη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και αξίζει να ακούσουμε από την τόσο αγαπητή καλλιτέχνητα κυρία Βίκη Μοσχολιού όλα αυτά τα τόσο απλά αλλά και συνάμα θαυμάσια λόγια που μας είπε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας και για τη συνθήκη Σέγγια και τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Εδώ δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας, αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητοί εγχριστόδελφοι, λυπούμεθα που δεν μπορέσουμε να σας δείξουμε περισσότερα αποσπάσματα από την μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση. Ελπίζουμε σε κάποια άλλη εκπομπή μας να δείξουμε όλα τα πλάνα. Αλλά όσοι από εσάς, όπως είπα, ενδιαφέρεστε και θέλετε να προμηθευτείτε όλη αυτή τη συγκέντρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα του γραφείου μας, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, του Ιεραποστολικού μας Συνδέσμου, που είναι 82-39-300. Και 82-34-332, επαναλαμβάνω, 82-39-300 και 82-34-332. Και να μην ξεχνάτε ότι πλησιάζει η ημέρα, 18 Απριλίου, η μέρα Παρασκευή, που φεύγει για την προσκυνηματική εκδρομή μας ο Σύλλογός μας Άγιος Θωμάς Τολός στους Αγίους Τόπους, εις όλους τους Αγίους Τόπους, στα Ιεροσόλυμα και στο Όρος Σινά. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θα είμαι και εγώ μαζί και θα σας ξαναγώ. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα του συλλόγου μας. Αυτά λοιπόν για τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για άλλη μια φορά που με παρακολουθήσατε. Μαζί σας θα είμαι το επόμενο Σάββατο την ίδια πάντα ώρα. Και μία είδηση σημαντική, με μεγάλη χαρά σας το λέω αυτό, είναι μία είδηση. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε όλες τις Μητροπόλεις και σε όλους τους ιερούς ναούς κατά της συνθήκης του Σέγγεν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει κάθε συγχαρητήρια και κάθε έπαινο στην Ιερά Σύνοδο. Χαίρετε, ο Θεός μαζί μας και θα γίνουν πολλά και άλλα εξαίσια γεγονότα εις το μέλλον. Θα το δείτε. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε.